Λοιπόν, γεια σας σε ολόκληρο τον κόσμο όπου και αν βρίσκεστε από την υπερήφανη έδρα της Παλμέιρας, το Allianz Parquet. Και είναι Μίλαν εναντίον Juventus. Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και πάλι μαζί σας. Η άλλη φωνή ανήκει στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Σε ευχαριστώ Χρήστο, τιμή μου και χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Για πάμε. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Την μπάλα. Λίκ Στάινερ. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κουαδράδο. Καταλήγει σε πλάγιο. Την μπάλα, κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος την μπάλα. Το σούτ. Καταφέρει να διώξει με τις γροθιές ο γκολκίπερ. Μαρκίζιο. Κάνει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Μποναβεντούρα. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα τους. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Η μπάλα βγαίνει εκτός παιδιάς. Και λύνει. Την μπάλα. Δεσίλιο. Ντούγκλας Κώστα. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Τον άδειασε κανονικά. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Η Γκουαΐν. Την περνάει ανάμεσά τους. Μπίλια γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Την μπάλα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μαρκίζιο. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Juventus θα πάει στην ανάπαυλα χωρίς να έχει καταφέρει να πετύχει το γκολ με το οποίο θα αντιμετώπιζε τη συνέχεια με άλλον αέρα. Τώρα και οι δύο ομάδες θα ξεκινήσουν από εκεί που άρχισαν. 0-0. Εκπληκτική αμυντική λειτουργία. Δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδραση στην αντίπαλη επίθεση και πέρασαν ένα ολόκληρο ημίχρονο χωρίς να απειληθούν καθόλου. Το 0-0 παραμένει. Ας ελπίσουμε να δούμε κάποιο γκολ στο δεύτερο μέρος. Ξεκινάμε για το δεύτερο ημίχρονο. Η Juventus παίζει καλά. Με πολλές ευκαιρίες και κρατά διάφορα θετικά από το πρώτο μέρος. Αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρουν αυτό που θέλουν. Και να η ευκαιρία. Αστόχησε στο σούτ. Έπιασε γεμάτο σούτ. Ήταν καλή προσπάθεια. Το δεύτερο μέρος αναμένεται συναρπαστικό. Τους βλέπουμε έχουν βγει από τα αποδυτήρια με το μάτι τους να γυαλίζει. Μποναβεντούρα με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ροντρίγκες σεντράρει. Το έκανε. Η μπάλα είναι μέσα. Άργησαν λίγο αλλά τα κατάφεραν.
Με τέτοια πρόσκληση ή πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθετικός. Εδώ το λάθος ήταν καθαρά των αμυντικών. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει πλέον τίποτα. Η Μίλαν παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Η ανάπαυλα ήταν ευεργετική για την ομάδα. Μπήκαν μέσα με αποφασιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον πίνακα του σκορ. Πιάνιτς στέλνει την μπάλα προς το σημειάκι του κόρνερ. Να τι πρέπει να κάνουν στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. Φαντάζομαι πως δεν έχουν την πολυτέλεια να σκεφτούν τους κινδύνους, που σίγουρα θα κρύβει μια μαζική πολιοργία. Ναι, πράγματι. Λίκ Στάινερ. Προς τα πίσω η μπαλά, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Μπίλια. Στον ουρανό η μπάλα. Καταλήγει σε πλάγιο. Στέλνει την μπάλα προς τη γραμμή του out. Δεσίλιο. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Κουαδράδο θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Η Γουαΐν αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Γιάννης! Έχασαν τον γκολ της ισοφάρισης. Μάλλον βιάστηκε εδώ και χαράμισε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βέβαια, από εδώ πάνω όλα εύκολα μας φαίνονται. Δεσίλιο. Πιάνιτς. Έχει ανοιχτεί από τα πλάγια. Κουαδράδο. Είναι αμαρκάριστος εδώ. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ. Την μπάλα! Για να δούμε αν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Έκανε μεγάλη επέμβαση ο τερματοφύλακας εδώ. Κράτησε όρθια την ομάδα του. Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος. Τη γυρίζει πίσω. Η αντίπαλη άμυνα δεν άφησε ανοιχτούς διαδρόμους, οπότε φυσιολογικά δεν είχαν και άλλη επιλογή. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτοιμος να σουτάρει. Πολύ καλή η δίπλα του. Νομίζω έπραξε πολύ καλά που δημιούργησε από μόνος του τις προϋποθέσεις για να κάνει το σουτ. Πραγματικά μας έδειξε την τεχνική και την τακτική του κατάρτιση. Μποναβεντούρα αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Έκοψε την πάσα. Να το! Αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Όλα κρίθηκαν από ένα λάθος στην άμυνα. Και μερικές φορές αυτό αρκεί για να κρυθεί ένας αγώνας. Δεν έλειψε η προσπάθεια, η αφοσίωση. Αλλά φαίνεται ότι τους έλειπε αυτό το κάτι σήμερα. Κάποια άλλη μέρα θα είχαν αποσπάσει αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψε, οπότε ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου.